Η γνώμη μου είναι επιστημονικά και τεχνικά ότι ο σεισμός αυτός ήταν ένας σχετικά μικρός σεισμός. Να περιμένετε μεγαλύτερο σεισμό. Δεν μπορώ να σας πω το πότε, δεν μπορώ να σας πω το πώς. Όποιος το λέει αυτό, ας το λέει. Ο ισχυρισμός του καθηγητή Κυριαζή Πιτυλάκη βασίζεται σε μια μελέτη περίπου 30 χρόνων που ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει έως το σήμερα. Όλες οι ενδείξεις από τις καταγραφές που είχαμε από τον σεισμό αυτόν και από τις ζημιές που είχαμε και από την ιστορία της Θεσσαλονίκης, τη σεισμική ιστορία και τις πολλαπλές καταστροφές που έχει δεχθεί από τον 5ο αιώνα μέχρι λοιπόν σήμερα, αποδεικνύουν ότι αυτός ο σεισμός δεν ήταν και πάρα πολύ σημαντικός. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι η άποψή του βρίσκει σύμφωνους πολλούς επιστήμονες, ωστόσο συνιστά ψυχραιμία στις ανακοινώσεις. Για να μιλήσω με έναν τεχνικό όρο, ότι τα φάσματα, τα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού που καταγράφησαν σε αυτό τον σεισμό ήταν πάρα πολύ μικρά. Αν σας τα έβαζα όλα αυτά με τους επόμενους μεγάλους σεισμούς που έχουν χτυπήσει στην Ελλάδα που έχουμε εκεί τις καταγραφές, θα ήταν στο κάτω-κάτω μέρος. Πράγμα το οποίο γεννά ερωτηματικά αυτού. Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο λουκέτου στο ΙΤΣΑΚ, υπογραμμίζει ότι για τη Θεσσαλονίκη αποτελεί τη βάση μελέτης και έρευνων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ΙΤΣΑΚ λειτουργεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το πανελλήνιο δίκτυο επιτεσσογράφων που παρέχει τις καταγραφές σε πραγματικό χρόνο σχεδόν, που είναι το υπόβαθρο για οποιαδήποτε μελέτη, για οτιδήποτε κάνουμε και δεν κάνουμε, ας πούμε. Και το να κλείσει ή να σηκωθεί και να πάει αλλού, παραδείγματος χάρη στην Κεφαλονιά που υπάρχει μια λοιπόν, πρόταση, είναι... Ας μην το συζητήσω. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σεισμικής Μηχανικής θεωρεί ότι ο σεισμός του 1978 στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη των επιστημών σε συνδυασμό με το μεράκι όλων των συναδέλφων του. Σε μεγάλο βαθμό η ιστορία στην Ελλάδα φτιάχνεται αποκλειστικά από τους ανθρώπους και μόνο και όχι από ένα οργανωμένο λοιπόν σύστημα. Θέλει και λίγο λοιπόν τρέλα, θέλει λοιπόν αφοσίωση. Θέλει με άλλα λόγια να την βρίσκεις, να σ' αρέσει αυτό το οποίο λοιπόν κάνεις και να μπορείς και να συνεπέρνεις μερικούς ανθρώπους λοιπόν γύρω σου για να ακολουθούν ένα τέτοιο λοιπόν όραμα. Αν περιμένεις να γίνεις πλούσιος από αυτή την ιστορία, έχεις χάσει.